αγαπητοί φίλοι και φίλες του Ιδρύματος Τάκης Συνόπουλος. Καλή χρονιά σε όλους μας, καλώς ορίσατε. Υποδεχόμαστε σήμερα και έχουμε μαζί μας τον Θεόδωρο Παντούλα. Μόνο στο τηλέφωνο έχουμε γνωριστεί και μόνο από το ΦΡΕΑΡ και τα βιβλία σας σας γνώριζα. Σήμερα χάρηκα που σας γνώρισα και προσωπικά. Έχει σπουδάσει νεοελληνική λογοτεχνία, σκηνοθεσία και ιστορία Ευρωπαϊκής Ανατολής. Κατά διαστήματα έχει εργαστεί και ως καθηγητής. Επίσης εργάζεται επαγγελματικά με εφημερίδες, περιοδικά και εκδοτικούς οίκους, τα περιοδικά Μανιφέστο και Πολιτική Ενημέρωση. Τα τελευταία χρόνια είναι ο εκδότης του περιοδικού ΦΡΕΑ. Ασκεί το απαιτητικό λειτουργήμα του βιβλιοπόλη στα Βρυλίσια και όπως μου είπε και στη Χαλκίδα. Υπάρχει μια τιμητική διάκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη συμβολή του στην προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας. Βιβλία του. Να θυμίσω εδώ ότι υπάρχουν βιβλία του. Όποιος θέλει να αγοράσει μπορεί να απευθυνθεί στον ίδιο ή στον κύριο Αρβανίτη μετά το τέλος της ομιλίας. Λοιπόν, βιβλία του θα αναφερθώ μόνο στα τελευταία γιατί βλέπω μια καταγραφή εδώ πολλών. 2018. Σας τα πανάλι, πολύ γατινά για τα χωρίς Χριστό Χριστούγεννα. Μανιφέστο. Εκδόσεις Μανιφέστο. 2018 από τα συλλαλητήρια στον κοινό τόπο τρόπο. Και το 2019 ο Λούθε Ξένος από τις εκδόσεις Μανιφέστο. Δεν θα σας πω για τις προηγούμενες. Υπάρχει συμμετοχή του σε συλλογικά έργα για το Χρήστο Γιαναρά. Στο Μανιφέστο, μεταφράσεις του Λουίτζι Πιραντέλο «Η πρώτη νύχτα» και έργα του κριτικογραφίας. Χαίρομαι που έχουμε σήμερα τον Θεόδωρο Παντούλα. Να θυμίσω το θέμα της σημερινής ομιλίας, ο Παύλος Μελάς, παρουσία και απουσία του στην ελληνική ποιήση και να θυμίσω οπωσδήποτε ότι ο Σπύρος ο Κουτρούλης σε 2 εβδομάδες ακριβώς θα μας παρουσιάσει το 1940 η κατοχή στην ελληνική ποίηση με ιδιαίτερη έμφαση στο Οδυσσέα Ελίτη. Κύριε Παντούλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και με όσους δεν τα είπαμε, ευχές για καλή χρονιά. Φέτος είναι τροποντινά και έτος Παύλου Μελά γιατί συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη γέννησή του. Όταν τέλειωσα έτσι αυτά που έχω να σας πω σήμερα, θυμήθηκα τα τελευταία λόγια που είπε στους συμπολεμιστές του ο Παύλος Μελάς. Ήταν μια διαβεβαίωση και μια παραγγελιά. Η παραγγελιά ήταν να δοθεί ο σταυρός του στη γυναίκα του και το όπλο του, του φέγγει του στο γιο του. Η διαβεβαίωση ήταν ότι ο ίδιος έκανε το καθήκον του. Από κοντά σε αυτά θυμήθηκα και έναν αφορεσμό που είναι παρακαταθήκη του 21 μάλλον και κάπως με ανακάτωσε που λέει ότι το χρέος του παλικαριού είναι να λογίζεται σφαγάδι και όχι ψοφίμι. Αυτή είναι βαριά κουβέντα και γίνεται ακόμα βαρύτερη όταν τη βάζει στο στόμα ενός μελοθάνατου. Με πήρε το παράπονο με αυτά αφού η ανεπίγνωστα απορφανισμένη γενιά στην οποία ανήκω έχει μάλλον περίσσευμα σε ψοφίμια. Μετά όμως ήρθα στα συγκαλά μου και αναθάρισα κομματάκι γιατί στην ψοφοδεή εποχή μας χαρίστηκαν και λέω μας χαρίστηκαν γιατί κανένας δεν μας τους χρώσταγε. Μας χαρίστηκαν λοιπόν και σφαγάδια. Αναφέρομαι στο Σολωμό Σολωμού και στο Κωνσταντίνο Κατσίφα και θα ήθελα όσα σήμερα πω, αν μου επιτρέπετε, να είναι και στη δική τους μνήμη αφιερωμένα. Θα καταλάβετε πιστεύω γιατί τελειώνοντας. Η ιστορία του Μελά είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας. Το υπηρετική
καταγωγής Αρχοντόπουλο, γεννήθηκε στη Μασσαλία το 1870. Ήταν ένα από τα 7 παιδιά του μεγαλέμπορου Μιχαήλ Γεωργίου Μελά και της Κεφαλονίτισσας Ελένης Βουτσινά. 4 χρόνια μετά τη γέννησή του, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και στα 16 ο Παύλος τέλειωσε το σχολείο αποφασισμένος από τα 16 του να γίνει στρατιωτικός. Τότε στρατιωτική σταδιοδρομία ακολουθούσαν όχι όσοι γύρευαν μια επαγγελματική αποκατάσταση στο δημόσιο, αλλά όσοι ήθελαν να υπηρετήσουν το δημόσιο. Το καλοκαίρι του 1892 αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων ως ανθιπολοφαγός πυροβολικού. Το ίδιο καλοκαίρι γνώρισε και την Ναταλία, τη θυγατέρα του Στέφανου Δραγούμη και αδερφή του Ιώνα, με την οποία παντρεύτηκαν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Χάρη στους Δραγούμηδες κυρίως, ο Μελάς πρόσθεσε στον καημό της Ηπείρου και το Σεντά της Μακεδονίας, στην οποία εκείνη την εποχή οι Κομιτατζίδες, δηλαδή οι εξαρχικοί Βούλγαροι και κάποιοι Τούρκοι μουσουλμάνοι, εκρίζωναν τον Ελληνισμό με βασανισμούς και φωνικά. Το Φεβρουάριο του 1904, ο Παύλος Μελάς και οι σύντροφοί του φτάνουν στη Μακεδονία. Άμαθος ο καπετάνιος της Καρκουχίας, αλλά δεν πισωπατά. «Ζήτω η Μακεδονία», γράφει στη γυναίκα του, «πατούμε τα άγια χώματά της». Οι Μακεδόνες εκείνης της εποχής ήταν σχέτοι Μακεδόνες, άνευ επιθετικού προσδιορισμού, θα δουν στο πρόσωπο του νεαρού αξιωματικού ένα σωτήρα και προστάτη. Γύρισε για λίγο στην Αθήνα, ξαναέφυγε, ξαναγύρισε και επέστρεψε ως Μίκης Ζέζας, ψευδόνυμο που προέκυψε από τα υποκοριστικά των δύο παιδιών του, επέστρεψε στο πεπρωμένο του. Στις 13 Οκτωβρίου του 1904 με το παλιό ημερολόγιο, στάθηκε με τους άντρες του στη Στάθιστα για να αναπαυθούν. Και αυτός αναπαύθηκε για πάντα. Ειδοποιημένες οι Οθωμανικές αρχές από τους Κομιτατζίδες, έστειλαν απόσπασμα 150 αδρών. Ο Μελάς τραυματίστηκε και λίγο αργότερα εξέπνευσε. Ήταν μόλις 34 ετών, αλλά έφυγε σαν έτοιμος από καιρό, έχοντας κάνει τους λογαριασμούς του. Περιουσία δεν άφησε στην οικογένειά του, αλλά ήξερε ότι θα άφηνε ακέργιο εκείνο που κληρονόμησε και ο ίδιος από τον πατέρα του. Άθικτο όνομα, τίμιο και αγαπητό. Το κεφάλι του, κομμένο από συμπολεμιστή του, προκειμένου να μην πέσει στα εχθρικά χέρια εκείνων που τον αναζητούσαν ακόμη και νεκρό, τάθηκε στον ναό της Αγίας Παρασκευής στο Πισοδέρι, ενώ το ακέφαλο σώμα του εν συνεχεία παραδόθηκε από τις Οθωμανικές αρχές στο Μητροπολίτη Καστοριάς, Γερμανό Καραβαγγέλη, και τάθηκε στο Βυζαντινό ναό των Ταξιαρχών στην Καστοριά, όπου αναπαύεται και η κάρα του από το 1950. Στον ίδιο ναό, σύμφωνα με την επιθυμία της, αναπαύεται και η σύζυγός του Ναταλία, η κυρία Ναταλία, με όλα τα γράμματα κεφάλαια αυτή, την οποία τη χώρισε η ζωή από τον άντρα της, αλλά την έσμιξε μαζί του μετά από κοντά 70 χρόνια. 70 χρόνια στα οποία η Παύλαινα πορεύτηκε τιμώντας και με το παραπάνω, νομίζω, το όνομά της. Ο θάνατος του αξιωματικού συγκλώνησε το Πανελλήνιο, που και τότε περί άλλα χαριέντος ετυρβάζεται η νουνεχής του κεφαλή και κατέστησε το Μελά σύμβολο όχι μόνο του μακεδονικού αγώνα, αλλά και του ελληνικού πατριωτισμού, ενός πατριωτισμού που πολιτευόταν με αψηφισιά, χωρίς να λογαριάζει ούτε νιάτα, ούτε πλούτη, ούτε αξιώματα, ούτε τζάκια. Αυτά τα λίγα θυμάμαι για τα βιογραφικά του Μελά και συγχωρέστε με αν κάπου λάθεψα ή αν κάτι σημαντικό λησμόνησα, αλλά αυτά νομίζω έχουν ελάχιστη σημασία μπρος στο γεγονός ότι το σφαγάδι της ελευθερίας έγινε ο Αγιώργης της Μακεδονίας, μιας Μακεδονίας που ακόμη και σήμερα τα κόκκινα λιβάδια της τα λέει λούδια του Μελά. Οι ιστορικοί, με σέβαση πάντοτε,
ας κάνουν τη δουλειά τους, ας διορθώσουν λάθη και ας συμπληρώσουν παραλήψεις. Η δική μας δουλειά απόψε είναι άλλη. Ειδικά από τη στιγμή που γνωρίζουμε, από τον καιρό του Αριστοτέλη που τα έχει καλωσδιασμένα αυτά, ότι καλή είναι η ιστορία, αλλά με την ποίηση είναι που κόβεις δρόμο. Το θέμα μας είναι διτό. Η παρουσία του Μελά στην ελληνική ποίηση, αλλά και η απουσία του από αυτήν. Για το πρώτο, για την παρουσία του δηλαδή, είναι σαν να κλέβω εκκλησιά, αφού από το Δεκέμβριο του 1995 υπάρχει έστω και εξαντλημένο το ανθολόγιο που επιμελήθηκε ο Νίδελτα Τριανταφυλόπουλος με τίτλο «Σε κλαίει λαός», όπου έχουν συναχθεί σχετικά ποίηματα και κείμενα. Και κοντά σε αυτό υπάρχει το πιο πρόσφατο, που επίσης είναι εξαντλημένο, ο Παύλος Μελάς σε ποίηματα Μακεδόνων ποιητών του Ντίνου Χριστιανόπουλου, που βγήκε στη Θεσσαλονίκη το 2004. Ο θάνατος του παλικαριού έγινε γνωστός στη φρόνιμη Αθήνα με καθυστέρηση 5 ημερών, μόλις τη 18η Οκτωβρίου. Και από όσα ακολούθησαν παραμένει, σχετικά με το θέμα μας, σχετικά γνωστό, ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά που δημοσιεύτηκε την 25η Οκτωβρίου του 1904 στην εφημερίδα Ακρόπολης με τίτλο «10 στίχοι» και μότο ένα φρέσκο στίχο του Ζαχαρία Παπαντονίου. Ο στίχος ήταν «Καλύτερα οδηγεί ένα καντήλι τάφου». Το ποίημα αυτό που εκ των υστέρων τυπλοφορήθηκε Παύλος Μελάς βρήκε τη θέση του στη συλλογή του Παλαμά «Η Πολιτεία και η Μοναξιά» και για χρόνια φιλοξενούνταν στα σχολικά αναγνώσματα. Αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται να αφορά στη διδακτία ύλη το ποίημα του Παλαμά, σας το θυμίζω. «Σε κλαίει λαός, πάντα χλωρό να σχέται το χορτάρι, στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλιο παλικάρι. Πανάλαφρος ο ύπνος, του Απρίλη τα πουλιά, σαν του σπιτιού σου να τα ακούς, λογάτια και φιλιά. Και να σου φτάνουν του χειμώνα οι καταράχτες, σαν του φεκιού αστραπόβροντα και σαν πολέμου κράχτες. Πλατεί του ονείρου μας η γη και απόμακρη, και γέρνεις εκεί και σβείς γοργά, γερή στιγμή, σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και τη φέρνεις, σαν πιο κοντά». Είναι νομίζω βάσιμη η ερμηνεία του Νίκου Τριανταφυλόπουλου ότι η μετρική ακολουθία που υπάρχει στους τελευταίους στίχους του ποίηματος είναι η θελημένη από τον ποιητή για να αποδοθεί το σταδιακό και γοργό σβήσιμο του Μελά. Είχε προηγηθεί χρονικά από την προηγουμένη στις 21 Οκτωβρίου του 1904 ο νεαρός Στέφανος Δάφνης στην εφημερίδα Αθήνε του Γεωργίου Ποπ με το εκτενές ποίημά του Παύλος Μελάς. Θα διαβάζω μόνο την πρώτη στροφή, όχι μόνο για να πάρετε μια ιδέα, αλλά επειδή αποδείχθηκε νομίζω προφητική. «Τώρα σε πάρουν στα φτερά των τραγουδιών οι μούσες, τώρα σ' ανέβει η δόξα σου ως τ' άστρα του ουρανού, ας πούνε οι άρπες στις καρδιές τη φλόγα που εκρατούσες, θρήνος ας γίνει ο θάνατος στα χείλη ενός λαού». Πριν θρηνήσουν όμως τα χείλη του λαού, την επομένη της δημοσίευσης του Στέφανου Δάφνη, στις 22 έγιναν στο Μητροπολιτικό Λαό των Αθηνών τα 9 μέρα του Μελά. Εκεί ο νέος ποιητής και βουλευτής Αριστομένης Προβελέγιος εκφώνησε σχετικό ποίημα που δημοσιεύθηκε τις επόμενες μέρες στις εφημερίδες. Ανήμερα επίσης του Μνημοσύνου ακολούθησε ο Ζαχαρίας Παπαντονίου με το δικό του Μελά στην εφημερίδα Σκρίπ. Θα διαβάζω την πέμπτη από τις 6 στροφές. «Δεν είσαι ηχό του κόσμου αυτού, είσαι καθάρια στάλα των μακαρίων που στη σκλαβιά στο απόκριφο σκολιό με το ψαλτήρι εθέργεψαν και το χρυσό στεφάνι της υπερμάχου εφήλισαν και πάνε στο μαγελιό». Λιγότερο γνωστό είναι το εξάστροφο ποίημα του Σουρή που δημοσιεύθηκε ως κύριο άρθρο στην εφημερίδα Ρωμιός στις 23 Οκτωβρίου. Διαβάζω μόνο μια στροφή. «Το Ζέζα το γνωρίσατε, τον είδατε το Μίκη, που σήμερα λαχτάρει σε βουνό και αρματολίκη. Κοντά σε κάποια εκκλησιά, χωριού προσκυνητάρι, που παλικάρια θάψανε, πανόριο παλικάρι, γνωρί δαφνούλα φύτρωσε,
να στεφανώσει τώρα μια σκλάβα μαυροφόρα. Κοντά σε αυτά, ας μνημονεύσουμε τα τρία ποίηματα του κριτικής καταγωγής λησμονημένου ποιητή και πατριώτη Ιωάννη Κωνσταντινίδη από την Καβάλα, την άγνωστη ποιητική συλλογή του Κωστή Σταματόπουλου, τα τραγούδια του Μίκη Ζέζα, που βγήκε το 1904, στην οποία περιέχονται τρία σχετικώς εκτενή παραδοσιακά ενητικά ποίηματα, καθώς και τα ποίηματα των Γεωργίου Χαλκιά, Αλέξανδρου Σάλτα, Δαμιανό Αμανατίδη, Ιωάννη Νικολαίδη, δύο ποίηματα του Γιάννη Μπακάλη, τρία ποίηματα του Αργύρη Παπαδίσκου, τα οποία όλα τους είναι έμετρα και δεν απομακρύνονται από τους παραδοσιακούς ποιητικούς τρόπους. Σε αυτά να προσθέσουμε το ποίημα «Νέοι κλέφτες» του νεαρότατου Λέανδρου Παλαμά, γιου του Κωστή, όπου τον πατέρα του μάλλον πήρε μόνο το επίθετο, και το άγνωστο δεκάστροφο ποίημα του επίσης λησμονημένου δημοτικιστή Χρήστου Βαρλάντη, Παύλος Μελάς, που μόλις σήμερα μου το εμπιστεύθηκε ο φίλος ιστοριοδίφης Κώστας Τσιόλης. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εμπρός στις 22 του μήνα. Θα διαβάζω μια στροφή του γιατί δεν είναι ανθολογημένο και δημοσιευμένο από κανένα. «Αϊτέ μου για χαμήλωσε και παρηγόρησέ μας και τάγιο μύρο της αρτριάς τριγύρω σκορπισέ μας». Αυτά ήταν όλα. Σοδιά αναμφίλεκτα μικρή και με εν μέρη ανομολόγητες οφειλές στη λαϊκότροπη, στη κουλική και μετά σχεδόν σιωπή. Σιωπή είναι η σωστή λέξη, όχι απουσία. Σιωπή, υποσιώπηση, παρασιώπηση. Στην ανθολογία του Τριανταφυλόπουλου που ήδη ανέφερα, μετά από τα ποιήματα που δημοσιεύθηκαν λίγες μέρες μετά το θάνατο του Μελά, περνούν κοντά 6 δεκαετίες για να φτάσουμε στη δεκαετία του 70, κατά την οποία ο ανθολόγος ανθολογεί ένα ολιγόστιχο ποίημα του Κυριάκου Χαραλαμπίδη και ένα εκτενές δικό του, που νομίζω ότι και τα δύο δεν είναι ολότελα άσχετα με την κυπριακή καταγωγή του πρώτου και τη διαβίου κυπριακή θητεία του δεύτερου. Προφανώς στη Μητροπολιτική Ελλάδα είχαμε άλλες σκοτούρες, αλλά είναι καλό να παραδεχτούμε ότι αυτά τα λίγα που αναφέραμε σε κάποια άλλα ποίηματα που εικάζω ότι μένουν αθυσάβηστα σε περιοδικά και εφημερίδες περιμένοντας τον ερευνητή τους, αυτά λοιπόν όλα υπολείπονται κατά πολύ του μεγέθους της θυσίας του χαμένου αντιπολουχαγού της Μακεδονίας. Τη γενιά του Παλαμά, που ήταν ποιητής του καιρού και του τόπου, την ακολούθησε μια γενιά που πήρε αποστάσεις και από τα δύο. Αυτό βέβαια από μόνο του ως εκτίμηση δεν δικαιολογεί τη σιωπή, που αναμφίλεκτα νομίζω σύν της άλλης θα πρέπει να βάλουμε και την αμηχανία των καιρών. Τι θέλω να πω. Από τη μία ο νεοελληνισμός ανακάλυπτε το θαυμαστό καινούριο κόσμο του 20ου αιώνα και απ' την άλλη ο κόσμος αυτός κάθε άλλο παρά συμβατός ήταν με τη λασπουδιά της Μακεδονίας. Με άλλα λόγια, όσο εμείς λαχταρούσαμε να αρχοντέψουμε με λογιών-λογιών χαϊμαλιά, το Αρχοντόπουλο ξεφόραγε τα ευρωπαϊκά στενά για να ντυθεί κλαρίτη στη φουστανέλα. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Πίσω η καπετάνιος ήταν αυτός, ο απαλού φερμένος, που αντί να μακελεύει δεξιά και αριστερά, γύρναγε μουσκίδι, ξενιστικωμένος στις κακοτοπιές και γλυκομήλαγε στον κόσμο. Και για να πάμε λίγο παρακάτω, εκείνος ήταν υποχρεωμένος, κατά δήλωσή του, να αναλάβει εθελοντικά αυτόν τον αγώνα. Όταν τα δικά μας τα σημερινά χρέη δεν είναι προς την πατρίδα, αλλά προς τη λερναία χρηματοπιστωτική συμμορία. Δεν κάνω κανένα λογικό άλμα. Μια επισήμανση κάνω, όχι τόσο για την απουσία του Ηρακλή, όσο για το στέγνωμα της αγάπης. Θα μου επιτρέψετε τώρα να σας διαβάσω ολόκληρο το ποίημα του Νι Δέλτα Τριανταφυλόπουλου. Και θέλω να σας το διαβάσω, όχι μόνο γιατί είναι πλησιέστερο στο σημερινό ποιητικό ιδίωμα. Δεν το βαραίνει τόσο η διακειμενικότητα, όσο η στεναχώρια που ξεμάθαμε κοντά στα τόσα πώς περπατούν οι άντρες. Τίτλος του είναι του Παλιγαριού και γράφτηκε στα 60 χρόνια από τότε που έπεσε ο Παύλος Μελάς.
Να μπαινες, λέει, με την αντρή και σουηδή ανάμεσα στους κεσαρίωνες, στα σπλίν, στις κούφιες τύψεις, μες στο παζάρι μας με την πολύ αισθητική πραμάτια, τις έντυπες κατεδαφίσεις της ψυχής και τις γαμψές μας ηρωνίες. Να πάταγες με σκέλια ανοιχτά στο χέρι τον τουφέκι, πάνω στα ταυτοποιημένα μας τεζάχια με τα σαράφικα συνάγματα των μερμηγκιών, την ολιγόψυχη σοδιά και φρονιμάδα. Και όλο αυτό το μάτιο θησαυρισμό μας να τον βούλιαζες σε ποταμούς βροχής Μακεδονίτισσας που ήπιανε τα κόκαλά σου, στο χέρι τον τουφέκι τα σκέλια ανοιχτά, την αγκαλιά σου έρημη από τη μακρινή τρυφερότητα, όρθιος μπρος τα λιπαρά μας κλαφμυρίσματα, χρονών 34, πιο πολλών και πιο βαριών από όλα τα δικά μας μαζωμένα, και να μας κήρυτες με εκείνη τη φωνή σου, αδελφή, μήπως και μάθουμε ξανά πώς περπατούν οι άντρες. Να αρχώσουν, λέει, με την καθημαγμένη σου στολή, να καταργήσεις τα νυχτερινά τευτέρια, τις προθέσεις, τις αφαιρέσεις και τις ζυγαριές της λεπτολόγιας, και να σφουγγίσεις με την τίμια σου παλάμη τα συν και τα πλήν και την απόγνωση για τα κεριά μας τα σβησμένα, ευθυτενής και λασπωμένος και άσπυλος σαφώς από Ελλήνων κόκαλα θρεμένο. Μια αγκαλιά σαν θάλασσα και εντός της συγκολπώνης του συντρόφου στην πατρική μας γη και το τουφέκι, πρόσωπα τίμια και από το μάκρος παραγμένα, νύπιον ιών φίλητε άλοχον, τις νύφες και τα γκόνια που δεν είδες, στιτός και λασπωμένος και ακυλίδωτος σαν τη φωτιά, φωτιά που η δέσπον άναψε στου δημολά τον πύργο. Τη λαλαίουσα σιωπή και τη συναισθηματική τσιγκουνιά, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να την πω, των γραμματικών, που ηρίστο εν παρόδο τα χρόνια αυτά που σιωπούσαν οι νεοέλληνες ποιητές για το Μελά, γράφτηκαν δεκάδες σίγουρα, δεκάδες ποιήματα για τις γάτες τους, παραδείγματος χάρη. Τι λοιπόν την τσιγκουνιά των γραμματικών την αντιστάθμιζε το αφιδόλευτο πένθος της δημοτικής ποίησης ή ακριβέστερα του δημοτικού τραγουδιού, που προπολεμικά τουλάχιστον διατηρούσε σχεδόν αλόβητο από την εωτερικότητα τον παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα που είχε για αιώνες. Ένα πουλάκι ξέβγαινε από τη Μακεδονία, για την Αθήνα διάβαινε, για του Μελά τα σπίτια. Δεν ελαλούσε σαν πουλί, ουδέ σαν χελιδόνι, παραλαλούσε και έλεγε ανθρώπινη κουβέντα. Το Παύλο τον ευάρεσαν. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν χωράν ούτε οι μεσοβέζικες σιωπές, ούτε τα ψευτίσματα των επαιτειακών ρητοριών. Ο Μπελάς μπαίνει στο εικονοστάσι του νεοελληνισμού, ερήμην της πολιτικής και πνευματικής μας ηγεσίας. Και μπαίνει ξυφύρης, εξυφύρης που θα έλεγε και ο Θεόφιλος. Μπαίνει με το σπαθί του, δηλαδή με τον τρόπο των κλεφτών. Ξέρω αν υπάρχει αρχοντόπουλο πιο δικό μας, αλλά τον έκλαψαν με μαύρο δάκρυ τον Παυλάκη. Όχι μόνο κορίτσια από την Καστοριά και από τη Μακεδονία, όχι μόνο οι Μακεδόνες δηλαδή, αλλά και οι Πανέλληνες, που δεν είχαν τρόπο να πουν το μαύρο μαντάτο στην Παύλαινα, αλλά ούτε και στους εαυτούς τους. Ποιος είναι άξιος και ο γλίγορος, άξιος και παλικάρι, για να διαβεί τα σύνορα, να πάει στην Αθήνα, να πάει να πει της Παύλαινας, της μικροπαντρεμένης, να μην αλλάξει τη λαμπρή, φλωριά να μην κρεμάσει. Τον Παύλο το σκοτώσαν μέσα στη Μακεδονία. Μαύρα πουλιά τον τρώγανε και άσπρα τον τριγυρνάνε. Και κοντά σε δικούς και ξένους μαυρίζει και ο τόπος, το κλαίει, πλάσει όλοι. Σκοτειδιασάνε τα βουνά, συνέφιασαν κι οι κάμποι, βγήκαν δυο αστέρια λαμπερά και τρία θαμπομένα. Τόνα μετάλλο έλεγε, τόνα μετάλλο λέγει. Τα μάθατε τι έγινε τούτη την εβδομάδα. Παύλος Μελάς σκοτώθηκε στις Καστοριά στα μέρη. Κι άφησε διάτα στα παιδιά, διάτα στα παλικάρια, να πούνε στη γυναίκα του να έχει το γιώκα του καλά. Είναι πολλά τα τραγούδια, πολλές οι παραλλαγές τους και περισσότερος ο πόνος τους. Και νομίζω ότι δεν έχει και πολύ νόημα να σας διαβάζω τα τραγούδια σαν ποιήματα. Δεν έχει νόημα γιατί σε άλλα χωράφια ανθούν και ρουδίζουν αυτά,
καλογνωρίζοντας ότι ζάφτη τα ξεχωρίσματα δεν κάνουν τα τραγούδια. Κάνουν για λίγο να μην νιώθει την πληγή, μόνο αυτό. Τι είναι ο άχος που ακούγεται στις Φλόρινα στα μέρη. Μην κανα γάμος γίνεται, μην κανα πανηγύρι. Ουδέ και γάμος γίνεται, ουδέ και πανηγύρι. Ο Μίκης Ζέζας πολεμάει με ένα ταμπόρι ασχέρι. Τριγύρω γύρω παγανιά και ο Μίκης με 30. Κράζει τα παλικάρια του και τα γλυκομιλάει. Παιδιά μου, μην τρομάζετε, το χάρο μη φοβάστε. Τα παλικάρια τα καλά, μόνο Θεό φοβούνται. Αρπάξτε τα ντουφέκια σας και σύρτε τα σπαθιά σας. Γιουρούσι για να κάνουμε, αντίπερα να βγούμε. Αρπάζουν τα ντουφέκια τους και σέρνουν τα σπαθιά τους. Γιουρούσι κάνουν και περνούν στην άντικρη γραχούλα. Κανένας δεν σκοτώθηκε, κανένας δεν λαβώθη. Μόνο ένα λεμπεντόπετο, του πήραν το καμάρι. Μελά, σε κλαίει η Ήπειρος και η Μακεδονία. Σε κλαίει και η μαύρη μάνα σου και η κυρά Ναταλία. Αυτή τον κλάψαν το Μελά. Οι άλλοι ήταν οι μουσαφιρέοι στο πένθος. Ξέρω τι σας λέω, γιατί έχω δει με τα μάτια μου την εικόνα του Μελά σε εικονοστάσιο χωριατόσπιτο του δεκαετία του 70. Σε ένα σπίτι που πιθανόν ήταν να μην είχαν λάδι να φάνε, αλλά που δεν άσφιναν σβηστό το καντήλι. Κυριολεκτούσα δηλαδή όταν στην αρχή σας είπα ότι ο Μελάς βρίσκεται από καιρό στο εικονοστάσιο του νεοελληνισμού. Μόνο που είναι τίμιο να προσθέσουμε σε αυτό ότι αυτό δεν αλλάζει επειδή εμείς σταματήσαμε να προσκυνάμε τις εικόνες. Πάντοτε υπήρχαν εικονοκλάστες θα μου πείτε, αλλά στις μέρες μας νομίζω σαν να βγάτησαν. Και δεν τους δολώνει κανένας έρωτας αληθείας. Ο έρωτας αυτός, ο έρωτας της αλήθειας, βγάζει κάποτε λαγούς. Εδώ ο διηλισμός των τελευταίων δεκαετιών βγάζει μονάχα λέσια, δηλαδή ψοφίμια, μια σε καλά επιστημοσύνης που μετράει τα χαΐρια της, μαγαρίζοντας τα εικονίσματα με αναθεωρητικές πομφόλιγες. Και τα εικονίσματα επροκειμένου είναι το χλωρό παλικάρι που αλλού ήταν το σώμα του και αλλού η κεφαλή του. Το χλωρό παλικάρι που πάει καλιά μας και γίνεται προσάναμα μιας φωτιάς που και ζέστανε και φώτισε τις καρδιές των ανθρώπων που τη ζήγωσαν. Δεν έχω καμία εμπάθεια για τους επίλοιπους και σαν εμίζουν τη στενοκαρδία τους για πιστοποιητικό υγείας. Να μην σας πω ότι τους συμπονώ κι όλους για τη δυσανεξία τους στα κόλυβα και τον γλυκασμό τους. Στο δικό μου χωριό πάλι πολλά λείψανε, αλλά δεν μας λείψαν ποτέ τα κόλυβα. Κατάγομαι από ένα ημιωρινό χωριό της Ηπείρου, ένα μικρό χωριό της Λάκας Σουλίου. Αυτή η πληροφορία μοιάζει εντελώς περιττή σε όσους δεν γνωρίζουν ότι το χωριό μου ονομάζεται Μελιανά και είναι κατά μία εκδοχή το όνομά του χρωστούμενο στην οικογένεια του Παύλου Μελά. Στο πετρόκτιστο δημοτικό σχολείο, μάλιστα, που πριν από λίγα χρόνια γκρεμίστηκε για να χτιστεί στη θέση του ένα καινούριο, το οποίο μετά από λίγο έκλεισε λήψη ικανού αριθμού μαθητών, υπήρχε μια επιτύχια πληροφορία ότι επρόκειτο για δωρεά της οικογένειας Μελά. Από εκεί δηλαδή κρατάει και το όνομα και η σκούφια μας. Τι ερίσματα υπάρχουν για αυτά δεν γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει ο μύθος, γιατί ο μύθος είναι η αλήθεια, αυτό που μένει όταν ξεχνάμε τα πάντα. Ο μύθος που είναι η πρόσληψη της ιστορίας στην πιο ακριβή της ώρα. Γι' αυτό θα κλείσω την κουβέντα μου με λίγους στίχους, που δεν θα σας τους απαγγείλω σαν ποιητής, αλλά ως έστω εξαγχιστίας συγγενής του Παύλου Μελά, του Παυλάκη που δεν κάθεταν φρόνιμος να μείνει νοικοκύρης. Νομίζω μάλιστα, αυτό είναι τύχη αγαθή, ότι αυτά που θα σας διαβάσω συγκεφαλαιώνουν κάπως αυτά που είπα και εκτός του ότι συγκεφαλαιών, νομίζω ότι κυριολεκτούν, πράγμα που σπανίως το κατορθώνω, αφού τα έφερε έτσι η ζωή μου, που τα καλοξισμένα μολύβια της νεότητάς μου ξέμειναν στα σιρτάρια της. Αραιά και που ξεθυκαρώνω μόνο και ξεχαρμανιάζω. Έτσι έκανα και πριν από καιρό.
Σας το διαβάζω. Παλικαρόπουλο φλωρό του τόπου μας καμάρι, σε στόλισε η ομορφιά, σε ψύχωσε η ορφάνια. Σε κίνησε η πεθυμιά, τάδικο να τεινάξεις. Σου ζήλεψε τη λεβεντιά και την αψηφισιά σου. Μα δε μερώνει ο χάροντας όσους κι αν ξεχωρίσει. Νύχτα έγινε το φώνεμα που τη φωνή σου πήρε. Παλικαρόπουλο χλωρό, χλωρό θα σε για πάντα. Αμάραντα τα μάτια σου, αστράφτουν καλοσύνη, που σαϊτεύει τον καιρό και τον αθανατίζει. Παλικαρόπουλο χλωρό, λιανόσαν κυπαρίσι. Ζυγώσαμε τον δρόσο σου, τυψούμε στη σκιά σου. Μα αλλού ήταν το σώμα σου και αλλού η κεφαλή σου. Για σένα ήταν τα κλάματα και όλα τα μυρολόγια. Κάποτε σε έκλαιγε λαός, τώρα ούτε που σε ξέρει. Σας ευχαριστώ. Μας ξεκούρασες. Και μας συγκλώνησες στο Θοδωρή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν συγκλονιστικό για μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη. Αν θέλετε... Έχω και μια δύσμια, συγκινούμε κιόλας και... Ναι, είναι από το βάρος της συζήτησης, του θέματος, της πίεσης, του Παύλου Βέντα. Πολύ όμορφα. Βαριά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ αν θέλετε να ρωτήσετε πρώτα ή και να συζητήσουμε τον φίλο Θόδωρο. Με συγχωρείτε. Θανάση. Θανάση ο Γαλανάκης. Καλησπέρα. Συνεργάτης του Ιδρύματος και φίλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας άκουσα από μέσα με πάρα πολύ προσοχή και συγκίνηση. Και πρώτα πρωτού πω το οτιδήποτε, θα ήθελα να πω ότι χάρηκα την ομιλία σας για το πάθος της. Διότι, εν πάση περιπτώσει, καλά όσα λέμε, αλλά πρέπει να τα υποστηρίζουμε και με κάποιον τρόπο. Μπορώ να τον βλέπω τον ομιλητή. Ελάτε λίγο και εδώ να σας βλέπει τι κάνω. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω, μάλλον εις επίρρωση με αυτού που είπατε, είναι το γεγονός το ότι η φυσιογνωμία του Παύλου Μελά και τη στρατιωτική υπήρξε υπερκομματική εντός αναφερών εισαγωγικών, αφενός αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφετέρου αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση και χάρηκα πάρα πολύ που το υπογραμμίσατε είναι ότι στην ελληνική και νεοελληνική συνείδηση έχει χαραχθεί ως μια μορφή η οποία είναι ιερή και όταν λέω ιερή το εννοώ με την αμυγό στενή χριστιανική έννοια. Μπαίνει πράγματι δίπλα στο εικονοστάσεις. Κάτι το οποίο, επειδή τυχαίνει να μελετώ την περίπτωση του Ιώνος Δραγούμη, ενώ μιλάμε για μια παρεμφερή περίπτωση, δεν κατάφερε ενδεχομένως λόγω πολιτικών παθών να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο μιας ιεροποίησης κάτω από τον χριστιανικό μανδύα. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Και για να κλείσω, ίσως, που είναι το δεύτερο σκέλος, ίσως αυτός είναι και ο λόγος που η ψοφοδεή διανόηση της συγχρονίας μας δεν μπορεί να τον εγκολπωθεί. Την ξεπερνά, αυτό θέλω να πω. Σαν φυσιογνωμία ιερή, ξεπερνά τις προσλαμβάνουσες δυνατότητες, μάλλον τις δυνατότητες πρόσληψης, μια ψοφοδεού, σε πάση περιπτώσει, διανόησης εντός αναφερών εισαγωγικών, πλαγίων, στοιχείων, ληψίας κλπ. Αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και χαίρομαι που κατεβάζετε και το μέσο όρο των ακροατών. Ελπίζω ότι ηλικιακά εννοείται. Ναι, ναι. Και εγώ θέλω να έμαθα σήμερα από κάποιο φίλο κουβεντιάζοντας και λέγοντάς το αυτό για το εικονοστάσι, έμαθα ότι υπάρχει και παπά στα Εξάρχεια που έχει ακόμη και τώρα που μιλάμε το Παύλο Μελά στο εικονοστάσι του και πολλές φορές και στην εκκλησία που λειτουργεί. Μάλιστα. Και, να το πω είναι ο Παπανανίας. Σε ποια εκκλησία? Ο Κουστέμις. Ο Παπανανίας Κουστέμις. Σε ποια εκκλησία είναι Κώστα? Στον Άγιο Μεκτάριο. Και στον Άγιο Ανδρέα έρχεται κάτι εκεί. Άλλες ερωτήσεις. Σπύρο. Ο Σπύρος ο Κουτρούλης, ο επόμενος ομιλητής μας σε 2 εβδομάδες ακριβώς. Ίσως πίσω από τη δράση του Παύλου Μελά να κρύβεται το πνεύμα και η προσωπικότητα του Ιώνα Δραγούμη. Ίσως ο Ιώνας Δραγούμης να έπαιξε κάποιο ρόλο. Έπαιξε κάποιο ρόλο, αλλά ήταν και από πριν έτοιμος. Δηλαδή,
αυτά που έχει δημοσιεύσει η γυναίκα του. Έτσι. Κύριο, Νίκος ο Κόμπλας είμαι εγώ. Ήθελα συνειρμικά, δηλαδή με αυτά που μας είπε για τον Παύλο Μελά, να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Θόδωρο, γιατί με το λειτουργήμά του ως βιβλιοπόλη είχε κατευθύνει δηλαδή την κόρη μου, που είναι τώρα 11 χρονών, αλλά από μικρή έτσι άρεσε η λογοτεχνία, στο να αγαπήσει ας πούμε την Πινελόπη Δέλτα. Δηλαδή τότε που ήταν μικρή, 6-7 χρονών και τις διάβαζα, της είχα διαβάσει τα μυστικά του Βάλτου και μου το ζήτησε κι άλλοι να το διαβάσουμε δεύτερη φορά. Και τώρα πλέον έχει διαβάσει και μόνη της κάποια από τα πιο μικρά, ας πούμε, στην Ευλόπη Δέλτα. Και απλώς το έλεγα νωρίτερα στο Θόδωρο, είχε οδηγήσει εκεί που βλέπουμε τηλεόραση όλα τα παιδιά. Αυτή το μόνο, η μόνη σειρά που της αρέσει δηλαδή έτσι φανατικά είναι το Κόκκινο Ποτάμι, που βάζει τα ζητήματα, μέχρι τα πατριωτικά. Έχει αναφορά και στον αγώνα της Μακεδονίας, πέραν από τα τεκτενόμενα στην πόλη και στον πόλο κλπ. Και θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να κρατάμε το καντήλι, θα βρεθούν νέα παιδιά που θα το πάρουν, φτάνει να έχουμε εμείς την όρεξη να το μεταδίδουμε το φως. Γιατί αν έχει, είναι, δυστυχώς βλέπω ότι ανάμεσα σε πάρα πολλούς φίλους ομοειδεάτες, έχω δει ότι δεν, ενώ για τον εαυτό τους ας πούμε είναι πάρα πολύ διαβασμένοι κτλ. Δεν καταφέρνανε, δεν βάζαν τον κόπο για να μεταφέρουν στα παιδιά τους, ας πούμε, ήδη, αυτά που έχουν ενστερνιστεί ήδη. Και δεν μιλάμε τώρα και για να κάνεις πλήση εγκεφάλου, ας πούμε, γιατί αυτό θα προκαλέσει αντίδραση. Είναι να κρατήσεις, ας πούμε, το καντήλ και να αφήσεις το παιδί μόνο του από εκεί πέρα να ενστερνιστεί αυτά που του πηγαίνουν, ας πούμε. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε τότε εγώ να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Εγώ είμαι συγκλονισμένος από την ομιλία σας και κάποιες φορές αισθάνθηκα ανατριχύλα και δεν νομίζω ήταν επειδή είναι κρύα η βραδιά και σήμερα δεν έχουμε θέρμανση καλή εδώ. Περάσαμε, αν θα ήθελα να τα περάσω γρήγορα, πάθος, πατριωτισμό, ελευθερία, θυσία. Και στο τέλος έρχεται αυτό το ανεπανάληπτο περιτιμής να του πάρουν το κεφάλι για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων και ετοιμαστεί, το οποίο μου θυμίζει τον Αστραπόγιανο του Βαλαωρίτη. Δηλαδή βλέπουμε έναν τέτοιο σύνδεσμο που κάνει το θέμα να είναι συγκλονιστικά μεγάλο. Γι' αυτό μιλάει για ανθρώπους που τιμούσαν την ύπαρξή τους, η ποίηση, όπως ας πούμε του Τριανταφυλόπουλου, όπως η δική σας. Ναι. Θυμάμαι τον Αστραπόγιανο τώρα με το μικρό Κλεφτόπουλο κοντά του, μαθητής του και υπασπιστής του και κολλητός του. Ο Λαμπέτης. Από ό,τι έχω ακούσει, η Λαμπέτη πήρε το όνομα από τον Λαμπέτη του Αστραπόγιανου, ναι. Και όλο το έργο είναι «Πάρε μου το κεφάλι να μην ατιμαστώ». Είναι μεγάλες στιγμές αυτές τις λογοτεχνίες και μεγάλες στιγμές του ελληνισμού. Όταν πιάναμε τον πατριωτισμό στο στόμα μας, χωρίς να τον μαγαρίζουμε. Κάτι άλλο. Και δεν είναι τυχαίο ότι και στα κείμενα του Καραγκιόζη και ο Μόλας αναφέρεται, και ο Μόλας, ναι, αναφέρεται ας πούμε στο κείμενο Καραγκιόζης και ο, ναι, και ο Μακεδονόμαχος Παύλος Μέλλας. Ναι. Εμένα με συγκίνησες γιατί μου θύμισες την πατρίδα και το τελευταίο τραγούδι του Δημοτικού που έχει γραφτεί για τον Θανάση Κλάρα. Ο οποίος είναι και αυτός στα εικονοστάσια. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Ο κύριος. Εγώ έχω άλλη στάξη βέβαια. Εντάξει, ναι. Ο Μελάς ήταν, δηλαδή δεν κάνει και. Ενώ δεν μας είναι πολύ πρόεδρο, δεν ήταν ράμπο ο Μελάς. Ο Μελάς πήγαινε και αδερφή μου και αδερφή μου και όταν χρειάστηκε να σκοτώσει κάποιους εγκληματίες,
Ήταν και όλες τις ιστορικές συγκυρίες. Έγραφε στη γυναίκα του ότι ποιος είμαι εγώ που θα αποφασίσω να πεθάνει ένας άνθρωπος. Δεν έχει μάνα, δεν έχει κάποιος. Ήταν τέλος πάντων ένα σύμβατο με αυτό που έχουμε στο μυαλό σαν. Και η Εθνική Συνέλευση εκείνη την εποχή στην Μακεδονία ήταν λίγο ρευστή. Ναι. Ο κύριος είχε τέτοια θέματα, αλλά αντιμετώπιζε με διάλογο με Ελλάς, γιατί υπήρχαν διάφοροι οι οποίοι είχαν εκβιαστεί για να προσχωρήσουν στην εξαρχία και ο Μελάς πήγαινε, τους μίλαγε, τους καθησύγαζε, τέλος πάντων ότι θα είναι κοντά τους, να μην έχουν το φόβο αυτό. Νομίζω ότι, ο κύριος Αλβανίτης. Αλβανίτης, κάνουμε λίγο από αυτό που είπε ο κύριος. Δεν νομίζω ότι ήταν η εθνική συνείδηση η ρευστή στη Μακεδονία. Η εθνική συνείδηση μέχρι και τότε, για μερικά χρόνια ακόμα, ήταν ταυτισμένη με το θρήσκευμα. Και γι' αυτό το λόγο ήταν σαφής τα όρια και ήταν και πολύ δύσκολο να υπερπηδηθούν τα όρια και αυτή ήταν η μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των πατριαρχικών και των εξαρχικών. Αλλά εγώ δεν ήθελα να σταθώ εκεί. Μια παρένθεση μπορώ να κάνω. Οι Οθωμανοί δεν διαχώριζαν εθνότητες. Διαχώριζαν τα θρησκεύματα. Ναι. Οι Έλληνες λοιπόν ήταν με το θρήσκευμα. Ήταν Έλληνες. Όχι, ήταν χριστιανοί. Ήταν Έλληνες γιατί ήταν χριστιανοί. Ήταν Έλληνες γιατί ήταν χριστιανοί. Γι' αυτό και λέγανε ότι εμείς δίνουμε τη γλώσσα μας, π.χ. οι Καραμανλίδες ή οι Γκαγκαούς, δώσαν τη γλώσσα τους, αλλά δώσαν την πίστη τους και γι' αυτό παραμείναν Έλληνες. Η πίστη τους ήταν το εθνικό τους χαρακτηριστικό προς απόλυτα. Χριστιανοί ήταν οι Βούλγαροι. Προφανώς και οι Σέρβοι. Ναι. Αλλά το Ρούμι λέει ήταν ελληνικό, όπως ξέρετε. Ελληνικό, του Έλληνα Πατριάρχη. Πάμε, αφήστε το αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ενδιαφέρον η αναφορά που κάνει στην αρχή ο Θοδωρής για τις δύο σύγχρονους, που είναι ο Σολωμός Σολωμού και ο Κώστας Κατσίφας. Και έχουν ένα ενδιαφέρον ότι στα δικά τους μεγέθη, τα οποία και των δύο μέσα σε πολύ διαφορετική εποχή, δεν είμαστε το 1900 που η Ελλάδα ακόμα ζει στην εποχή της Μεγάλης Ιδέας, σε δύσκολες εποχές, η δική του πράξη αυτοθυσίας, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι και ο Σολωμός Σολωμού ήξερε ότι όταν πάει να κατεβάσει τουρκική σημαία από τον ιστό, δεν θα συμβεί κάτι καλό. Και ο Κατσίφας πηγαίνοντας έξω από το χωριό του και από ό,τι καταλαβαίνουμε, εκτελέστηκε να το πω έτσι. Δεν είναι ότι είχαν την επιλογή να τον συλλάβουν, επέλεξαν να τον σκοτώσουν. Η θυσία και των δύο λειτουργήσε σε ένα ποσοστό κατά αναλογία αφυπνιστικά σε αυτόν τον έτσι, ελληνισμό το σημερινό, όσο τα ζητήματα της Κύπρου και της Βορείου Ηπείρου. Και αν σε ένα ποσοστό, ειδικά για τη Βόρεια Ηπείρου, έχει ενδιαφέρον γιατί η Βόρεια Ηπείρου στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ στο περιθώριο. Θα ακολουθούν οι Κύπροι να πηγαίνουν. Αφήστε την κανονική. Ας την κάνουν οι Κύπροι. Ο Σολωμός Σολωμού τραγουδήθηκε ακόμα και από mainstream. Και μπορεί οι Ελλαδίτες γεμίζουν τα κλασικά. Και ισχύει αυτό. Αλλά το βορειοπηρωτικό που ήταν στο περιθώριο και σε ένα μεγάλο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία, ταυτισμένο, ξέρετε, έχουν αντιμετωπιστεί άσχημα ακόμα και βορειοπηρώτες που ήταν στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που του αντιμετωπίζουν σαν Αλβανούς και. Το λύμουν δια τη ερημόσεω. Ναι, η θυσία του Κατσίφα χτύπησε μια μεγάλη καμπάνα. Εγώ δεν λέω ότι προφανώς, αλλά έκανε μια ρογμή σε αυτή την αποσιώπηση που υπάρχει για το βορειοπηρωτικό. Και είναι σημαντικό και είναι και θέμα και δικό μας, βέβαια, αν μπορούμε αυτό να το κρατήσουμε ανοιχτό σαν ζήτημα και να το πάμε παραπέρα. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει μια αναλογία μεταξύ του Μελά και των Μινιώθων. Υπάρχει μια διαφορά. Γιατί είχαμε να κάνουμε ένα ελληνισμό ο οποίος ήταν σε εξόρμηση και τώρα έχουμε να κάνουμε ένα ελληνισμό ο οποίος συστέλλεται μέσα σε ένα αθηνικό κράτος, το οποίο και αυτό δεν το πολύ σέβεται. Που το υπερασπίζεται όπως θα έλεγε, δεν υπερασπίζεται. Εντάξει, πάντως, πάντοτε σε τέτοια σημεία συζητήσεων, τα οποία είναι υπαρκτά Σπύρο και δεν μπορεί κανένας να τα παραβλέψει, τονίζω και το εξής. Το 1897, το 1912, απέχει μόνο 15 χρόνια. Θέλω να το τονίζω. Διαφορές βλέπω και ξέρω και καταλαβαίνω, αλλά καλό είναι να το τονίζουμε. Εκείνο που ήθελα να μας τονίσετε πάλι, το είπατε καθαρά, πολύ καθαρά. Μα τι έγινε εκείνες τις ημέρες, τις πρώτες ημέρες,
καταλάβαμε ότι γράφτηκαν ποίηματα. Και μετά υπήρξε μία βαθύτατη σιωπή, μάλιστα την είπα, το έχει απουσία, η οποία κράτησε δεκαετίες. Είπα συγκεκριμένα για την ορθολογία του Τριανταφυλόπουλου ότι μεσολαβούν 60 χρόνια από το τελευταίο. Δηλαδή το 60 ποίημα, τόσο, έτσι. Όχι το. Παραπάνω, το 72-73 νομίζω γράφτηκε. 70 χρόνια περίπου, λοιπόν. Ναι. Τι συμβαίνει, πώς το ερμηνεύετε? Μη είπατε και γι' αυτό ορισμένα πράγματα, κάπως σωστά αφοριστικά, αν μου επιτρέπετε. Θα ήθελα να το σχολιάσετε πάλι, σύντομα, τώρα γιατί τα είπατε. Μετά θα το κάνουμε, θα γίνει μελέτη. Μετά ιδεολογικοποιείται το πράγμα, φεύγει από το μύθο. Οι Έλληνες λογοτέχνες δεν τους συγκινεί ο Μελάς. Ακριβώς γιατί είναι ένας ήρωας με αντιηρωικά χαρακτηριστικά. Και είναι και, δηλαδή, εμείς λαχταράμε τον εξευρωπαϊσμό μας και αυτός είναι ένας άνθρωπος που πετάει το κουστούμι του για να βάλει φουστανέλα. Δεν είναι συμβατός με τις φιλοδοξίες που έχει και μετά την καταστροφή της Μικρασίας ο τόπος. Γι' αυτό δεν συγκινεί. Μόνο στο ενδιάμεσο είπαμε την Ελλήνη Δέλτα, έτσι. Στην πεζογραφία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει μια στροφή της ποιήσης προς μια, ας το πούμε, συμβατικά μια ιδιωτικότητα. Ναι. Μπορεί να υπάρχει βέβαια ο Ελίτης με τον χαμένο ανθρωπολογό ή ο Ρίτσος, ας πούμε, στους σύγχρονους καιρούς που ασχολήθηκαν με μεγάλα ζητήματα, ναι, ας το πούμε, της ιστορίας. Αλλά από εκεί και μετά όμως, ναι, ίσως δεν είναι μόνο ειδικά για τον Παύλο Μελά, αλλά γενικά υπάρχει μια στροφή της ποιήσης προς την, προς την ιδιωτική σφαίρα, ας πούμε. Ο Παλαμάς, κατά δήλωσή του, ήταν ποιητής του καιρού και του τόπου. Η δεύτερη Αθηναϊκή σχολή, να το πούμε για να συνεννοηθούμε έτσι, δεν ήθελε να έχει ηθαγένεια. Πρώτος το πω, είχε πήρε αποστάσεις και από τον καιρό και από τον τόπο. Πάντως, η περίοδος του ιδιωτικού οράματος στην ποιήση και της μεγάλης εσωστρέφειας νομίζω αρχίζει μετά το 70. Μετά το 70, εντάξει. Εμείς έχουμε όμως ένα κενό μια σιωπή και από το 4 μέχρι το 70. Μέχρι το 70, ναι, έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν συντρέχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ναι, ίσως το μυθιστόρημα έχει κράτηση. Υπάρχει μελέτη, αφού σας είπα για τις γάτες, υπάρχει μελέτη που δείχνει πόσο πολλά ποίηματα έχουν γραφτεί για τις γάτες τους. Έτσι, δηλαδή που είναι, ναι, όχι, είναι, ναι, σκανδαλώδης από μόνο του. Με σκανδαλίζει. Ναι. Και είναι και τα δύο ποίηματα που έρχονται μετά, έρχονται και τα δύο από την Κύπρο ουσιαστικά, γιατί ο Τριανταφυλόπουλος είναι και η γυναίκα του Κυπρία και ο ίδιος υπηρέτησε και πονάει τον τόπο. Μάλιστα. Έρχονται από τις παρυφές του Κυριάκου. Ναι. Ίσως να υπάρχει μια διαδοχή γεγονότων, τα οποία είναι εξαιρετικά και στην τραγικότητα και στην δραματικότητά του, που να σκεπάσανε αυτή τη θυσία του Παύλου Μελά. Όμως το αντιηρωικό πνεύμα δεν κάλυψε όλες αυτές τις καταστάσεις. Θέλω να θυμίσω ότι ο Γιάννης Ρίτσος μας άφησε πίσω του ένα εξαιρετικό ποίημα για τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Ένα εξαιρετικό που κάνει και αναφορές όχι μόνο στον Γρηγόρη Αυξεντίου και σε όλη την ελληνική διαχρονία. Έτσι, εδώ βλέπουμε το ηρωικό στοιχείο με τη θυσία πως παντρεύει. Ναι. Μιλώντας σαν εκπρόσωπος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη της νέας γενιάς, μία συμπλήρωση σε αυτό που είπατε για την κόρη σας. Για να είστε, χωρίς να θέλω να δώσω ευθύνες, για να είστε εδώ σημαίνει ότι δεν είστε σίγουρα σε αυτήν την κατηγορία. Το ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν ασχολούνται και δεν ξέρουν ποια είναι η παράδοσή τους και δεν ξέρουν τις δίδες τους, και ευθύνονται οι γονείς τους και ευθύνονται η οικογένειά τους. Ο εκτελισμός των αξιών είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Προσωπικά προέρχομαι από ένα χωριό της Φωκίδας. Ποιο χωριό, αν επιτρέπετε? Η μητέρα μου είναι από Μαλανδρίνο Φωκίδος και ο πατέρας μου από την Πάνω μου. Με δύο προπαπούδες που είναι εκτελεσμένοι από τους Ιταλούς. Μιλάμε σε μια άλλη εποχή, ναι, παρόλα αυτά σε μια εποχή δύσκολη για την Ελλάδα. Και οι δύο εποχές, και για τον Παύλο Μελά την εποχή, αλλά και για την εποχή 39-44, ήταν λίγο δύσκολες χρονιές περιόδους για την Ελλάδα. Το ποινέ έχει μια δεν ασχολείται αυτά με γονείς.
Προσωπικά τιμώ πάρα πολύ την οικογένειά μου, πάρα πολύ την παράδοση της πατρίδας μου και πάρα πολύ τις θυσίες τις οποίες κάνουν, γιατί δώσαν τη ζωή τους για την πατρίδα μου, για την Ελλάδα, για να μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλάω. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει εσείς που έχετε παιδιά να μιλήσετε σε γονείς. Γιατί οι γονείς όλα ξεκινάνε από μέσα από το σπίτι. Αν οι γονείς δεν είναι εκεί για να δούνε ποιος είναι ο Ιωαννίδης, που εγώ προσωπικά τον αγαπώ πάρα πολύ και τον έχω πολύ βαθιά στην καρδιά μου, όπως και τον Παύλο Μελά, όπως την Πινελόπη Δέλτα, και να κάτσουν να τους διαβάσουν γιατί τι έγραψαν, απλά θα χαθούν. Και θα πεθάνουν και δεν θα ακούγεται ποτέ κανένας. Και κανένα εικονοστάσιο δεν κανένα Παύλο Μελά. Απλά θα μείνει ο Χριστός, η Παναγία, ο Αγιώργης, μέχρι εκεί. Δεν θα μείνουν, δε. Από, ναι, εντάξει. Ναι, ζούμε σε λίγο πιο εύκολα. Ούτως ή άλλως είναι τα εικονοστάσια. Ακριβώς. Να κρατήσει είναι σβηστά. Εσείς έχετε παιδιά, εσείς έχετε εγγόνια, εσείς είστε στη μόνη άνθρωποι που μπορείτε να τα αλλάξετε αυτό. Εγώ προσωπικά δεν έχω παιδιά, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι για να πω ότι έβαλα το μηχαράκι. Κάνω το παιδιά. Τουλάχιστον τρία θα τα μόνο σίγουρα. Θα λύσουμε το πρόβλημα. Μακάρι Παναγιά να μας βοηθήσει, αλλά είναι στο δικό σας χέρι να αλλάξετε αυτό το πράγμα. Σε σχέση με τις άγνοιες που υπάρχουν και τις ευθύνες που όπως τα λέτε είναι και άλλες πολλές, όχι μόνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη άγνοια. Ένας φίλος, θα πω το όνομά του, ο Γιάννης ο Πατήλης, κάνει ένα, και το έχει κάνει και μπροστά μου, ένα τεστ. Ρωτάει νέους ανθρώπους πότε είχαμε την τελευταία, πότε είχαμε τον τελευταίο ελληνοτουρκικό πόλεμο. Τον είχαμε το 1974, είναι σαφές. Και δεν ξέρουν να απαντήσουν. Είδα, βρέθηκα μπροστά. Μου το είπε, το κάναμε μαζί και βρεθήκαμε μπροστά σε απορία. Ορισμένοι μου είπε, του απαντούν, ξέρω εγώ, το 1922, πάνε πιο πίσω. Οι τριβές είναι πολύ πρόσφατες και πολύ εγγύς, από ό,τι φαίνεται. Μα δεν το λένε στα σχολεία. Πάντως, η ελληνική πολιτεία δεν έχει δεχτεί ότι το 1984 κάναμε πόλεμο. Και αυτό που επίσημα δεν υπήρξε. Έτσι ώστε οι τραυματίες δεν είναι καν τραυματίες πολέμου. Και μία ντροπή, μία άλλη ντροπή. Σε σχέση πάντως με την νεολαία αυτό που ανέφερε, θα ήθελα να μνημονεύσω την Αγγελική Δικολοβού που επί τριετία σε ένα κοινωνικό κέντρο στα Εξάρχεια και μάλιστα αντιεξουσιαστικής κατεύθυνσης δίδασκε με, αν θέλετε, λογοτεχνικό τρόπο την ιστορία της Πινελόπης Δέλτα και όλων της γενιάς. Το παράξενο είναι βέβαια ότι έγινε καθόλου αποδεκτή, ας πούμε, σε μια συνέλευση δεξιαστική, αυτός προς επίρρωση κάποιων στοιχείων που είναι αντιθετικά, έτσι. Και πραγματικά αναδείχθηκε σαν μια πολύ καλή, έτσι, συνέχεια μαθημάτων που έκανε σε παιδιά δημοτικού και πρώτων τάξεων του γυμνασίου.